εδώ, στην περιοχή στα κάτω Πατήσια, για μια επανεσύνδεση που κόψουν σε έναν άλλο συνάνθρωπό μας για μια φορά το ρεύμα. Μπορείτε να μας πείτε, για να ξεκινήσουμε τώρα, μπορείτε να μας πείτε το τι ακριβώς έγινε και σας έχουν κόψει το ρεύμα από το σπίτι και για πόσο καιρό και τι ακριβώς έγινε, να μας πείτε κάποιο ιστορικό. Εντάξει, κάποια στιγμή από τον καιρό που πήγε το χαράκι τέλο πάντων, εγώ δεν έχω πληρώσει το ρεύμα ουσιαστικά. Έχω κάνει κάποιου διαγωνισμού, αλλά δεν έχω πληρώσει το ρεύμα. Δεν το πληρώσατε και δεν μπορείτε να το πληρώσετε. Ακριβώ. Έχετε μείνει άνεργο. Ναι. Έχετε μείνει άνεργο. Ναι. Εδώ και πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Μέχρι τότε όμω πριν μείνετε άνεργο, πριν χάσετε τη δουλειά σα, γινόνται του λογαριασμού σα κανονικά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μπορεί να το πήγε η ΔΕΗ, αυτό φαίνεται, δεν είχα κάτι τέτοιο. Είσατε συνεπείς σε όλες τις υποχρεώσεις. Ακριβώς. Από τότε όμως, από την ανεργία και μετά, οπωσδήποτε δυσκολεύεστε να δώσετε και κάποιες. Ακριβώς, και τη ΔΕΗ και τις υποχρεώσεις και τις διάφορες υποχρεώσεις μέσα σε αυτό το οποίο είναι και η ΔΕΗ. Για πετε μας παρακάτω. Κάποια στιγμή με κόβουν τώρα. Ναι. Εγώ είχε τύχει να δω ένα βιντεάκι που είχατε ανεβάσει για το πώς γίνεται επανασύνδεση. Ναι. Αφού έκανα μια προσπάθεια να βρω λεφτά, ας πούμε, όλοι μου οι φίλοι λίγο πολύ ζορίζονται, δεν μπορούσαν να καλύψουν το ποσό τέλος πάντων. Μάλιστα. Έκανα το απονεμημένο διάβημα και σύνδεσα το ρεύμα μόνος μου. Μάλιστα, ναι. Στο μήνα επάνω πήγα, έκανα ένα διακανονισμό, πλήρωσα κάποια λεφτά τέλος πάντων που μπόρεσα, αφού ήταν από φίλους. Είχατε δανειστεί να πάτε για να πληρώσετε. Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Έτσι κι αλλιώς δεν θα λέγα ότι τα βγάζω πέρα με τις δικές μου δυνάμεις αυτόν τον καιρό. Υπάρχουν άνθρωποι που με στηρίζουν οικονομικά. Οι περισσότεροι το ίδιο κάνουμε. Λοιπόν, και πλήρωσα την πρώτη δόση τέλος πάντων. Ναι. Δεν είχα να πληρώσω τη δεύτερη. Εξακολουθώ να είμαι άνεργος. Ήρθανε και μου το ξανακόψανε. Λέω εντάξει, θα το ξανασυνδέσω. Μέχρι να θα μπόρεσα να βρω πάλι, θα κάνω ένα νέο διακανονισμό. Μάλιστα. Κατεβαίνω κάτω να το συνδέσω. Λείπει η ασφάλεια. Την προηγούμενη φορά ήταν η ασφάλεια μέσα στο ρολόι. Λείπει η ασφάλεια. Λέω καλά, θα πάω να πάρω μια ασφάλεια. Πάω να λείπει η ασφάλεια και το καπάκι. Ναι. Πάω να πάρω μια ασφάλεια, πάω σε ένα ηλεκτρολογείο τέλος πάντων. Μάλιστα, ναι. Κοντά στη ΔΕΗ. Μου λένε δεν έχουμε καπάκι. Λέω τι λέτε εδώ τώρα, ασφάλειες μιλάμε. Μου λέει ναι, αλλά το καπάκι λέει είναι μονοπόλιο της ΔΕΗ, δεν δίνει. Κάποιοι δίνουν, κάποιοι δεν δίνουν, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, να μην τα πολύ λόγω, καταφέρνω με κάποιο τρόπο αφού γύρισα αρκετά μαγαζιά, βρήκα ένα καπάκι, έρχομαι να το βάλω, δεν μπαίνει ασφάλεια. Έχουν βάλει κάποιο φυσικό εμπόδιο, δηλαδή ξεβιδώσανε τη μήτρα που μπαίνει ασφάλεια, ναι. Βάλανε κάτι ανάμεσα και την ξανακλείσανε. Μάλιστα. Και δεν μπορεί να μπει ασφάλεια και να βιδώσει το κουμπάκι. Και λέω εδώ πρέπει να οργανωθούμε διότι δεν βγαίνει. Και κάλεσα εσάς να με βοηθήσετε να όλοι μαζί με μια φωνή, τέλος πάντων, εμείς να αντιδράσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που μπορείτε. Που μπορούμε. Πήγατε στη ΔΕΗ να σκάνω κάποιο διακανονισμό. Καθίσαν ότι θα μου πάρουν το ρολόι, άμα δεν πλήρωσω σύντομα. Τους είπατε για διακανονισμό ή όχι? Μα δεν έχω αυτή τη στιγμή λεφτά για να κάνω διακανονισμό. Δεν έχετε καθόλου χρήματα λόγω της άνεργος και δεν υπάρχουν. Μα δεν θα έχω καθόλου χρήματα. Δεν υπάρχουν καθόλου εισοδήματα. Βασικά δεν θα έχει ο άνθρωπος που μπορεί να με δανείσει χρήματα για μια εβδομάδα ακόμα. Και εγώ για μια εβδομάδα ακόμα θα πρέπει να είμαι χωρίς ρεύμα για να έχω κάποια χρήματα. Αν και με απείλησαν ότι θα μου πάρουν το ρολόι, δηλαδή μπορεί και να μην μου κάνουν διακανονισμό. Μάλιστα, και τώρα από τότε που σας κόψαν το ρεύμα, πώς είναι, πώς περνάτε εδώ πέρα τώρα χωρίς φως? Οπωσδήποτε θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει θερμοσύφωνο, δεν υπάρχει ψυγείο για μπάνιο. Ναι, δεν μπορώ να κάνω μπάνιο, δεν μπορώ να μαγειρέψω. Είχα πάρει κάτι συσκευασμένα κρέατα, τέλος πάντων, τα είχα την κατάψυξη, δύο συσκευασίες, χαλάσανε. Πάνε. Έχουν χαλάσει όταν δεν υπάρχει ρεύμα για να διατηρηθούν, δεν υπάρχει ψυγείο. Δυστυχώς είναι πρόβλημα. Χωρίς ρεύμα σε καταδικάζουν σε θάνατο από πείνα, ψύχος, γιατί ούτε θερμασία έχει χωρίς ρεύμα. Ακόμα και πώς το λένε, το τροντισιόν.
Το air condition ρεύμα και. Και το air condition δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν υπάρχει θέρμανση, ειδικά τώρα το χειμώνα δεν υπάρχει τίποτα όλα αυτά. Μας καταδικάζουν σε αυτή την άδεια κατάσταση. Μάλιστα. Και εντάξει, δηλαδή δεν πρόκειται, άμα δεν κάνουμε κάτι παιδιά, δεν πρόκειται να καλυτερεύσει η κατάσταση. Επιβάλλεται να οργανωθούμε. Προσπαθούμε για να... Γενικά σαν άνθρωπος απήχα πάντα από κάθε είδους οργανωμένες κινήσεις. Όμως δεν γίνεται να τα βάλεις μόνος σου με ένα ολόκληρο σύστημα. Όχι, φυσικά εκεί χρειάζεται να υπάρχει κάποια αλληλεγγύη μεταξύ μας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Γιατί το κακό είναι ότι σε δημόσιες υπηρεσίες που χρωστάνε, σε δήμους, σε υπουργεία, εκεί δεν πάει να τους πειράξει κανένας. Το Μέγαρο Μουσικής, για παράδειγμα, που χρωστάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ αυτή τη στιγμή, και επειδή είναι ο Λαμπράκης πίσω, δεν ξέρω ποιο είναι, εκεί δεν τους πλησιάζει κανένας. Και κόβουν το ρεύμα σε φτωχογειτονιές, σε φτωχούς ανθρώπους, σε άπορους, σε πεινασμένους, με αυτούς μπορούν να πάνε να τα βάλουν. Σε αυτούς που έχουν, δεν τους πλησιάζει κανένας. Και κόβουν το ρεύμα στους φτωχούς ανθρώπους. Και σε φτωχογειτονιές, όπως είναι και εδώ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η έννοια της κοινωνίας είναι ότι υπάρχουμε όλοι μαζί για να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη, για να καλύπτει ο ένας τις ανάγκες του άλλου. Εάν απομονωνόμαστε και μένουμε ο καθένας σε ένα σπίτι με κομμένο ρεύμα, άλλος με κομμένο τηλέφωνο, άλλος με κομμένο νερό, άλλος με κομμένα όλα, και δεν οργανωθούμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, τέλος πάντων, πάνω σε αυτό, να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, κανείς δεν πρόκειται να μας βοηθήσει από μόνος του. Όχι, φυσικά, κανείς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και να σας πω και επίσης ότι αυτοί που κόβουν το ρεύμα, το κόβουν εργολάβοι της ΔΕΗ, δεν είναι η ίδια η ΔΕΗ. Απλώς παίρνουν τις εντολές από τη ΔΕΗ και αναλαμβάνουν τις διακοπές οι εργολάβοι. Που θα ήθελα για να προσθέσω εδώ ότι οι εργολάβοι παίρνουν 2 ευρώ τη διακοπή. Δηλαδή εμένα με καταδίκασε σε... Για 2 ευρώ. Ήρθαν εδώ και κόψανε το ρεύμα για 2 ευρώ. Και τείχος και απλησιά και δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε. Θα μπορούσε, ας πούμε, να είμαι ένας άνθρωπος νεκροπαθής. Δεν εξετάζουν. Εάν κάποιος είναι νεκροπαθής, αν έχει πρόβλημα υγείας, αν θα τον καταδικάσουν σε θάνατο, γιατί έχει κάποια μηχανήματα για την υγεία του, δυστυχώς δεν εξετάζουν τίποτα αυτά. Πηγαίνουν χωρίς καμία σκέψη και κόβουν το ρεύμα. Θα δούμε ό,τι και να κάνει, θα δούμε το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θα το αντιμετωπίσουμε συλλογικά και ενωτικά. Όσα δάνεια και να πάρουμε, όσοι διακανονισμοί και όσα κούρεματα και να γίνουν. Σήμερα μου κόψανε το ρεύμα, αύριο θα μου κόψουν και το νερό. Δεν υπάρχει θέμα. Άμα δεν βρει δουλειά, δεν υπάρχει άλλα. Αυτά τα δάνεια που παίρνουμε δεν έρχονται τίποτα στον κόσμο. Και ήδη έχουν ξεκινήσει. Δεν τίποτα στην αγορά. Πηγαίνουν στους μεγαλοβολάβους και στις τράπεζες. Πάνε στους τραπεζίτες όλα. Δεν μπαίνει χρήμα στην αγορά. Αυτό είναι το κακό. Και έχουν ξεκινήσει ήδη και κόβουν νερά. Έχουν ξεκινήσει και κόβουν νερά. Κόβουν και νερά. Δυστυχώς. Και έχουμε επανασυνδέσει και νερά. Εκεί μας έχουν φτάσει. Εδώ είναι. Από ό,τι βλέπουμε πατάμε το διακόπτη, δεν έχει ρεύμα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτό εδώ πέρα είναι το ρολόι που βλέπουμε. Την ασφάλεια, βγάζουμε την ασφάλεια έξω, από εδώ, βγάζουμε και το καπάκι, βγάζουμε και τη χελώνα. Βλέπουμε ακριβώς ότι έχουν πάρει το φυσίγιο, λείπει το φυσίγιο μαζί με το πόμα από τη βάση. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς, βάζουμε το φυσίγιο, βάζουμε και το πόμα, και το βιδώνουμε μέσα στη βάση της ασφάλειας. Αυτή ακριβώς είναι η διαδικασία που κάνουμε. Να δούμε τώρα, δεν γυρίζει ο δίσκος. Κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να είναι κλειστός ο γενικός διακόπτης επάνω. Θεωρητικά από εδώ έχουμε τελειώσει. Έγινε η επανασύνδεση. Αυτή είναι η όλη διαδικασία σε αυτή την περίπτωση που δεν έχουν βγάλει καλώδια και έχουν βγάλει μόνο την ασφάλεια. Βάζουμε το φυσίγιο, όπως είπαμε πριν, μαζί με το πόμα. Πάντα προσέχουμε να έχουμε στεγνά χέρια
να μην είναι βρεγμένα τα χέρια μας για λόγους ασφαλείας. Αυτή ήταν μια εύκολη επανασύνδεση, γιατί έλειπε μόνο το φυσίγγιο μαζί με το πόμα. Σε άλλες περιπτώσεις έχουν βγει και καλώδια, σε διαφορετική περίπτωση μπορούμε να βάλουμε τα καλώδια. Βάζουμε και το σήμα μας, δεν πληρώνω. Αυτή είναι η διαδικασία. Μπορούμε να πάμε πάνω στο διαμέρισμα να δούμε εάν έχει ρεύμα το διαμέρισμα. Από εδώ κάτω έχουμε τελειώσει. Την επανασύνδεση. Να δούμε εάν πράγματι έχουμε ρεύμα. Έχουμε πατήσει ανοιχτό δεκόμενο.